Άμπρα, κατάμπρα, αλάτι και πουρές, γίνε μαϊμού και κάνε μου χαρές. Γεια σας, είμαι η Μαρία Δελ Κωνσταντίνου. Ακούνα, ματάτα, αγγούρι και ντομάτα να γίνουν σαλάτα. Γεια σας, είμαι η Μαρία Δελ Κωνσταντίνου. Και εγώ ποιο είμαι. Είμαι η Μαρία Δελ Κωνσταντίνου και αυτό είναι το κουτί των θαυμάτων. Κάθε Σάββατο στις 2.30 το μεσημέρι θα τα λέμε από εδώ, από την τηλεόραση του Center. Το κουτί των θαυμάτων ανοίγει και φέρνει στις οθόνες σας πάρα πολύ παιχνίδι, κατασκευές, διασκέδαση, χορό, μουσική και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Για τους μικρούς, τους μεγάλους, τους μεγαλύτερους και τους ακόμα πιο μεγάλους φίλους μας θα είμαστε εδώ κάθε Σάββατο. Στην ενότητα αυτή θα κάνουμε κατασκευές με υλικά που βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα στο σπίτι μας. Αυτά που ίσως να θεωρούμε άχρηστα, αλλά μόνο άχρηστα δεν είναι, γιατί με αυτά τα υλικά μπορούμε να φτιάξουμε τις πιο εφάνταστες κατασκευές. Το μόνο που χρειάζεται να έχουμε είναι κέφι και φαντασία. Λοιπόν, κοριτσιά! Ο Μάρτης πλησιάζει και άχνουμε τα μαρτάκια μας. Ξέρετε τι είναι τα μαρτάκια? Είναι ο Μάρτης που το φτιάχνουμε το Μάρτη. Ναι, τι είναι? Είναι τα βραχιολάκια. Το Μάρτη. Τούμα για το Μάρτη. Για ποιο λόγο τα φοράμε, ξέρετε? Για να μην καούμε. Για να μην καούμε από τον ήλιο. Ναι, τέλεια. Λοιπόν, για να μετρήσουμε λίγο τα χεράκια μας. Να δούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να φτιάξουμε μαρτάκια, έτσι. Ο πιο απλός τρόπος είναι ο παραδοσιακός. Εμείς έχουμε φτιάξει, κυρία, παλιά. Αλήθεια? Ναι, με την κυρία Σόφη. Τέλεια, με την κυρία Σόφη. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ τα μέτρα για το χεράκι μας. Ας πούμε τόσο. Κράτα εσύ τα σκηνάκια σου. Και εσύ, για έλα να σε δω. Τέλεια. Λοιπόν, πώς θα το πλέξουμε τώρα αυτό το βραχιολάκι? Να, ο πιο εύκολος τρόπος είναι αυτός, το στρίψιμο. Να το κάνουμε στριφτό. Για κάτσε να πάρω κι εγώ να φτιάξω ένα για τον εαυτό μου. Ο Μάρτης, ως ο πρώτος μήνας της Άνοιξης, σηματοδοτεί το τέλος του κακού χειμώνα, την ανανέωση στη φύση, αλλά και μέσα μας. Καθόλου τυχαία δεν είναι που από την πρώτη μέρα κιόλας του μήνα στολίζουμε τα χέρια μας με το κόκκινο και το άσπρο. Το μαρτάκι είναι ένα βραχιολάκι φτιαγμένο παραδοσιακά από κόκκινη και άσπρη κλωστή, χρώματα που συμβολίζουν την αυγή. Το μαρτάκι λοιπόν φτιάχνεται στις 28-29 Φεβρουαρίου και φοριέται από την 1η του Μάρτη μέχρι και το τέλος του, στον καρπό του χεριού μας. Λοιπόν, εδώ δένουμε ένα κόμπο στη μια άκρη και τώρα για κράτα το, όχι στην άλλη, δεν δένουμε ακόμα, κράτα το. Έτσι. Και μετά αρχίζουμε και το στρίβουμε. Α, πολύ ωραία τον έκανες τον κόμπο. Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, και αρχίζουμε να το στρίβουμε, λοιπόν. Να στρίβουμε τις κλωστές. Ναι, και άμα θες και πιο πολύ ακόμα. Άλλος τρόπος είναι να τον πλέξουμε, όπως κάνουμε τις κλεξίδες στα μαλλιά μας. Αλλά αυτός νομίζω είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να κάνουμε ένα πολύ ωραίο μαρτάκι. Που το φτιάξαμε και το στρίψαμε, μπορούμε να το φορέσουμε. Όμως, τον τελευταίο καιρό, πάρα πολλοί φοράνε στα μαρτάκια τους διάφορα
σχέδια, χαντρούλες. Βλέπω εσείς τώρα έχετε διαλέξει διάφορα. Για να δούμε, Κωνσταντίνα, τι έχεις διαλέξει εσύ να βάλουμε πάνω στο μαρτάκι μας. Αυτά, ένα αρκουδάκι. Για να δούμε το αρκουδάκι σου. Εγώ ήδη τα βάζω. Ω, περίμενε όμως. Έτσι, κάτσε γιατί ξεστρίφτηκε. Λοιπόν, κράτα το εκεί. Λοιπόν, τα βάζουμε μέσα. Πού είναι? Να το. Πού είναι το αρκουδάκι? Να το. Λοιπόν, βάζουμε το αρκουδάκι. Σου πέφτουν οι χάντρες, Βιολέτα. Μπράβο. Λοιπόν, βάζουμε το αρκουδάκι. Και για να μείνει σταθερό το αρκουδάκι, μπορούμε να το δέσουμε. Εντάξει. Ή απλά, αν θέλουμε να θέλεις να κινείται. Όχι. Να το δέσουμε. Τέλεια. Για να δω τι άλλο έχεις διαλέξει. Αυτό θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θέλεις να βάλουμε αυτό που θα είναι πιο μικρό και πιο κοντό και θα ταιριάζει καλύτερα. Ωραία. Να το και αυτό. Γιατί είναι η απόσταση εδώ, να τη. Ωραία, εκεί. Θα βάλουμε και αυτό αμέσως. Λοιπόν. Κάτσε, είναι τέλεια. Για να δούμε και αυτό. Αυτό άμα χωρέσει μετά, γιατί να είναι πολύ όμορφο. Για να δούμε. Τέλεια. Λοιπόν, να δω το χεράκι σου. Έφτιαξες μόνη σου. Μπράβο, Βιολέτα. Η παράδοση λέει ότι τα μαρτάκια προστατεύουν τα πρόσωπά τους από τον ήλιο, της άνοιξης, αλλά και γενικά από ασθένειες και το κακό το μάτι. Στο τέλος του μήνα τα αφήνουμε σε κάποιο κλαδάκι για να τα πάρουν τα χελιδόνια και να φτιάξουν τη φωλιά τους. Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα έθιμα και ίσως ένα από τα πιο αισιόδοξα, αφού συνδέεται με την ελπίδα για τις όμορφες μέρες που έρχονται. Η Τυφλόμυγα είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από δύο παιδιά ή και περισσότερα. Πέρα από το ότι είναι πολύ διασκεδαστικό, βοηθάει τα παιδιά στην ανάπτυξη της ακοής τους και στο να αποκτούν καλύτερη αίσθηση του χώρου στον οποίο βρίσκονται. Τα παιδιά αποφασίζουν πότε μόνα τους, πότε με κλήρο, ποιος θα κλείσει τα μάτια του με ένα μαντίλι για να κάνει την Τυφλόμυγα. Στη συνέχεια, προσπαθεί να πιάσει τα άλλα παιδιά ακολουθώντας τις φωνές τους. Όποιο παιδί πιαστεί, κάνει την Τυφλόμυγα. Ένα συστατικό για μια επιτυχημένη εκπομπή για παιδιά. Ποιο να είναι ένα συστατικό για μια επιτυχημένη εκπομπή για παιδιά? Συστατικό. Μαγειρική! Η μαγειρική! Μαγειρική για παιδιά! Όπως σας είπα, το πιο ωραίο συστατικό στο να πετύχει μια εκπομπή για παιδιά είναι οτιδήποτε μπορούν να φτιάξουν τα παιδιά μόνα τους. Ένα από αυτά είναι η μαγειρική. Τι μαγειρική όμως? Οτιδήποτε μπορεί το κάθε παιδί να βρει πολύ εύκολα στο σπίτι του και να το φτιάξει με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ εδώ έχω σήμερα την Ελένη μαζί μου, η οποία, να το πούμε, ότι το 2018 λοιπόν, με το Δημοτικό Σχολείο Ζυγού, είχαν κερδίσει στα αλφαβήτο μαγειρέματα. Ελένη, καλώς ήρθες στο Κουτί των Θαυμάτων. Ευχαριστώ. Τι θα μας φτιάξεις σήμερα? Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε πιτσούλες. Πιτσούλες. Ξέρεις, όλη αυτή η ενότητα με τη μαγειρική
θέλω να είναι για να μπορέσουμε να δείξουμε στα παιδιά ότι μπορούν να κάνουν μόνα τους πάρα πολλά πράγματα με πολύ εύκολο τρόπο και αντί να παίρνουν απ' έξω διάφορα πράγματα και να τρώνε γενικά φαγητά που δεν τα ωφελούν τόσο στην υγεία τους, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να τα φτιάξουμε πολύ εύκολα στο σπίτι μας και για τα πάρτι μας, για ένα βράδυ που βλέπουμε τηλεόραση, έτσι. Ναι. Οπότε πάμε, θα φτιάξουμε πίτσες. Θα ξεκινήσουμε. Ναι. Είσαι έτοιμη. Ναι. Πες μου, τι υλικά χρειαζόμαστε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε βάση για πίτσα, είτε μεγάλη είτε μικρή αναλόγως, τι θέλετε. Σαλάμι, αέρος ή οτιδήποτε άλλο, ό,τι σας αρέσει. Θέλουμε λίτσες, ντοματίνια, τριμμένο κασεράκι, για μου θέλετε βάζετε γενικώς. Αυτά. Αυτά για την πίτσα. Mm-hmm. Ωραία. Το ζυμάρι εδώ βλέπω ότι έχει φέρει αραβικές πίτες. Ναι. Που να σου πω κάτι, και εγώ το κάνω αυτό στο σπίτι μου. Είμαι τις μικρές, είμαι τις μεσαίες σαν αυτές, είμαι τις μεγαλύτερες. Γιατί είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, τρώμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, οπότε για πάμε να φτιάξουμε, να ξεκινήσουμε με τα πιτσάκια μας. Ξεκίνα. Εγώ σε θαυμάζω και σε βοηθάω βέβαια. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε τις πιτούλες. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε την πιτούλα. Ξέχασα να πω ότι θέλουμε και κέτσαπ, συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε κέτσαπ ή σάλτσα, ό,τι θέλετε. Ναι. Περίμενε να σου δώσω και ένα πιάτο. Ναι. Να το βάλουμε. Να τις βάλουμε μέσα. Ό,τι φτιάχνεις, να το βάζουμε μέσα. Πάμε. Λοιπόν, παίρνουμε την πιτούλα μας και βάζουμε πάνω κέτσαπ. Γύρω-γύρω. Τέλεια. Και μετά το πασαλίγουμε τριγύρω, έτσι να πω λίγο. Λοιπόν, μετά θα πάρουμε το σαλάμι. Και θα βάλουμε φετούλες. Τέσσερις κατά προτίμηση. Όσες χωράει το πιτάκι μας, έτσι. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, αφού βάλουμε το σαλαμάκι. Ναι. Μετά. Κάτσε να το πάρω από αυτό, από εδώ να μην σε ενοχλεί. Ωραία. Μετά. Θα βάλουμε κασεράκι. Ναι. Έλα, ορίστε. Ο καθένας να πούμε ότι μπορεί να βάλει ό,τι υλικά θέλει, ναι, έτσι. Ναι. Άλλος μπορεί να βάλει γαλοπούλα, άλλος μπορεί να βάλει μπέικον, άλλος μπορεί να θέλει να βάλει, να την κάνει ας πούμε σαν χωριάτικη, ας πούμε έτσι. Άλλος μπορεί να θέλει να βάλει καλαμπόκι, που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα το καλαμπόκι γενικά. Και οτιδήποτε υλικά ή έχει στο σπίτι ή του αρέσει, οπότε να πάει να τα αγοράσει από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Τέλεια. Θα πάρουμε τώρα την λίτσα μας. Όποιος θέλει βάζει, έτσι. Ναι, εσύ θα μας λοιπόν πεις τι φτιάχνεις εσύ. Mm-hmm. Σκοπός είναι να δούμε, Ελένη, πόσο εύκολα τα κάνεις. Γιατί νομίζω τα παιδιά αυτό πρέπει να βλέπουν. Mm-hmm. Το πόσο εύκολα γίνονται κάποια πράγματα για να τα κάνουμε, για να μπορούν να τα κάνουν όλοι. Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, θα βάλουμε την λίτσα. Τώρα για τα παιδιά προτείνω να πάρετε λίτσα χωρίς κουκούτσι. Μην δυσκολευτούν και αυτά έτσι. Σωστό, σωστό. Γιατί τώρα είναι λίγο δύσκολο έτσι. Βάζουμε τις σελίτσες λοιπόν. Μετά θα πάρουμε τυράκι. Έχουμε εδώ πέρα. Θα κόψουμε λίγο. Αφετούλα. Ναι. Α, θα την κάνεις τύπου παραδοσιακή. Α, πολύ μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Και θα το τρίψουμε με τα χεράκια μας πάνω. Ωραία και ομοιόμορφα. Εμένα εντωμεταξύ ήδη μου έχουν πέσει τα σάλια. Εντάξει. Σε όλους πιστεύω. Σε όλους σίγουρα. Τώρα ναι, θα κόψουμε ντοματίνι λίγο. Ντομάτα, ντοματίνι. Ωραία. Άμα θέλεις να σε βοηθήσω, μου λες, γιατί εγώ απλά τώρα κοιτάω προς το παρόν, αλλά... Το ντοματίνι είναι πολύ εύχριστο. Χρησιμοποιείται, το χρησιμοποιώ παντού, γιατί είναι εύκολο και εύχριστο. Θα τα βάλουμε πάνω. Α, μ' αρέσει που κάνεις και διακόσμηση. Πάρα πολύ ωραία.
Ναι, είναι αλήθεια ότι το φαγητό πρέπει να σου αρέσει πρώτα στο μάτι και μετά να το φας. Είναι πιο νόστιμο άμα σου αρέσει στο μάτι. Έχεις δίκιο. Τέλεια. Και αφού έχουμε βάλει όλα τα υλικά μας, θα ρίξουμε και λίγο κασεράκι από πάνω πάλι, τριμμένο, για να έχουμε πιο όμορφη εικόνα, να το πω. Να είναι πιο τυρένιο, πιο πίτσα, να λιώνει το, το κασέρι. Τέλεια. Και το πιτσάκι μας είναι έτοιμο. Ωραία. Κάτσε να σου φέρω ένα ταψάκι. Να το κρύω ταψάκι. Να βάλουμε μέσα την πιτσούλα. Για βάλτη. Για να μπει κατευθείαν στο φούρνο. Πόση ώρα περίπου νομίζεις ότι πρέπει να ψηθεί? Λοιπόν, επειδή δεν είναι ζύμη όπως κανονικές πίτσες. Σωστό. Πιστεύω ένα 20 λεπτό, ένα τέταρτο. Ίσα-ίσα να λιώσουμε τα τυριά δηλαδή και ναι, το σαλάμι λίγο να, ψηθεί, χρώμα. Να πάρει λίγο χρώμα. Τέλεια. Πες μας όμως με τι θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με αυγουλάκια καραβάκια. Αυγουλάκια καραβάκια. Ναι. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα τα κάνεις αυτά. Λοιπόν, θέλω να σου πω λίγο. Βεβαίως. Να σου φέρω εγώ και ένα πιάτο. Ορίστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βράζουμε 2 περισσότερα αυγουλάκια. Όσο θέλετε. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Γιατί έχω ένα πρόβλημα με τα αυγά. Δεν μου πετυχαίνουν ποτέ. Πώς ξέρεις ότι είναι βρασμένο καλά αυτό το αυγό? Λοιπόν, αφού το βράσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα και πιστεύουμε ότι είναι εντάξει, αλλά για να το σιγουρέψουμε, θα προσέχουμε βέβαια με αυτό λίγο. Λοιπόν, θα πάρουμε το αυγό, θα το βάλουμε κάτω και το κάνουμε ζουρ. Άμα γυρίζει έτσι, σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Άμα όχι, θα γυρίσει λίγο και θα σταματήσει. Α, μάλιστα. Αυτό το στριφογυριστό αυγό δεν το ήξερα, οπότε θα το δοκιμάσω και θα σε σκέφτομαι την επόμενη φορά που θα φάω αυγά. Εντάξει, εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, τι κάνουμε, τα καθαρίζουμε. Έλα να σε βοηθήσω κι εγώ. 2 αυτά, είναι βρασμένο, τέλειο. Λοιπόν, έτοιμα και τα αυγά μας. Λοιπόν, τώρα αφού τα ξεφλουδίσουμε, θα πάρουμε το ένα μας αυγουλάκι, θα το αφήσουμε στην αγριά μετά. Θα πάρουμε το ένα μας αυγουλάκι και θα το κόψουμε στη μέση. Προσεκτικά. Ωραία. Α, πολύ ωραίο βράσιμο. Έτσι είναι το αποτέλεσμα. Μπράβο, μπράβο Ελένη, ωραίο και το κόλπο σου. Λοιπόν, θέλω ένα μπολάκι. Ένα μπολάκι, βεβαίως, αμέσως. Ορίστε και το μπολάκι σου. Ευχαριστώ. Τι θα κάνεις με το μπολάκι? Λοιπόν, θα πάρουμε το αυγουλάκι μας και προσεκτικά, ώστε να μην σκεφτεί το άσπρο απ' έξω, θα κάνουμε πολλές κινήσεις. Κάτσε εγώ να σου πάρω τα μαλάκια λίγο, μπράβο. Θα κάνουμε πολλές κινήσεις, να βγάλουμε τον κρόκο. Θα αδειάσουμε λοιπόν τον κρόκο από το ασπράδι. Θα διαχωρίσεις τον κρόκο από το ασπράδι. Ωραία, κατάλαβα. Δεν βγαίνει τώρα. Τέλεια. Τέλος πάντων, όσο μπορούμε. Ναι. Τέλος πάντων, όσο μπορούμε. Κάτσε να σε βοηθήσω κι εγώ λίγο. Μήπως να το κάνω με το μαχαιράκι. Το βγήκε εύκολα. Ωραία, και μετά. Λοιπόν, αφού αδειάσουμε τους κρόκους μας σε ένα μπολάκι, θα πάρουμε μαγιονέζα. 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 Ωραία. Θα πάρουμε τη μαγιονέζα μας και θα βάλουμε μέσα λίγο, ένα κουταλάκι, ας πούμε. Α, μέσα στους κρόκους. Α, μάλιστα. Ωραία. Ορίστε, ένα κουταλάκι. Ανάλογα δηλαδή με την ποσότητα των αυγών, έτσι. Ωραία. Εγώ είναι το σπάνω. Θέλεις κι άλλο? Ναι. Άρα, κι άλλο. Εντάξει. Κάποια πράγματα πάνε λίγο και με το μάτι, ε. Δηλαδή το βλέπεις κιόλας, μπορεί να λες ένα κουταλάκι, αλλά μπορεί να θέλει λίγο παραπάνω στο μάτι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και αφού βάλουμε μέσα τη μαγιονέζα, θα αρχίσουμε
να τα πατάμε, όχι ακόμα να ανακατεύουμε. Θα τα πατήσουμε. Α, δηλαδή σαν να κάνουμε πουρέ, ας πούμε, τον κρόκο. Mm-hmm. Αυτό θέλεις. Ωραία. Λιώνουμε τον κρόκο, δηλαδή του αυγού, μαζί με το... με τη μαγιονέζα. Πολύ ωραία. Μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο... μείγμα. Μια... ναι. Ωραία. Εν τω μεταξύ, το αυγό μου αρέσει πάρα πολύ και έτσι όπως μυρίζει τώρα, μου πέφτουν τα χάλια. Λίγο η πίτσα εκεί, λίγο τα αυγά. Ελένη, μας πείνασες. Λοιπόν, αφού τα ανοίξουμε και είναι σε τέτοια μάζα χρώμα, ωραία, θα πάρουμε πάλι τα αυγουλάκια μας. Τους, τα σπράδια. Mm-hmm. Ωραία. Και θα βάλουμε πάλι μέσα τον κρόκο. Α, το νέο μείγμα δηλαδή. Mm-hmm. Τέλεια. Και θα το πατήσουμε λίγο να μπει μέσα. Μάλιστα. Ξέρεις, αυτά τώρα που φτιάχνουμε είναι και πολύ καλές ιδέες για παιδικά πάρτι. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και δεν είναι και κάτι πολύ συνηθισμένο σε παιδικό πάρτι. Σωστά. Οπότε θα κάνει ωραία εντύπωση. Θα κάνει εντύπωση. Παιδιά. Σωστό. Πολύ σωστό. Mm-hmm. Τέλεια. Λοιπόν, αφού θα ξαναγεμίσουμε, mm-hmm. θα πάρουμε πιπεριές, ναι, οι οποίες τις έχουμε κόψει. Α, σαν πανιά. Ναι. Α, θα κάνεις βαρκούλες. Mm-hmm. Α, γι' αυτό μου έφερες εδώ και τις οδοντογλυφίδες. Ναι. Ορίστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Τι ωραία ιδέα. Αυτό έχει σημασία. Το να χρησιμοποιείς τη φαντασία σου σε οτιδήποτε, στο φαγητό, στο παιχνίδι, η φαντασία είναι πολύ σημαντική. Για πάμε να δούμε πώς θα λοιπόν, το κάνω για να το κάνω κι εγώ έτσι. Για πάμε. Θα πάρουμε την πιπεριά, mm-hmm. και από την πίσω όψη θα περάσουμε την οδοντογλυφίδα μας. Μέσα στη σάρκα της πιπεριάς. Mm-hmm. Τέλεια. Προσεκτικά μου διαπέξω. Λοιπόν, ορίστε. Τέλειο. Και θα το βάλουμε μέσα. Τώρα βέβαια βγήκε λίγο μεγάλο. Πειράζει. Θα πέσει. Δεν πειράζει. Θα το βάλουμε λίγο πιο μέσα. Δεν θα πέσει. Να το, τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις φέρει, γι' αυτό έφερες και κόκκινες και πράσινες. Mm-hmm. Βάλε μας και τις πράσινες να είναι έτσι χρωματιστό το πιάτο μας. Mm-hmm. Λοιπόν. Αυτή είναι η διαδικασία. Ναι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό όμως βγήκε λίγο... Αυτό είναι μεγάλο το κατάρτι, δεν πειράζει, είναι πολύ ωραίο. Μήπως ήρθε η ώρα να βγάλουμε και την πιτσά. Για να δω, να ρίξω μια ματιά. Έτοιμη και η πίτσα. Ου. Τέλεια. Πολύ ωραία. Αφού έχουμε φτιάξει την πιατέλα μας, και τη διακόσμησες και πάρα πολύ ωραία. Ναι. Θα πάρουμε το αλάτι και θα βάλουμε πάνω από τα αυγουλάκια μας. Τέλεια. Όσο αλάτι θέλει ο καθένας. Mm-hmm. Οπότε αυτό αποτελεί ένα πιάτο για το κάθε παιδί, ας πούμε, για τον κάθε έναν που έχουμε σπίτι μας, έτσι. Mm. Γιατί τι είναι, δύο αυγουλάκια και ένα πιτσάκι. Και τα ντοματίνια, έτσι. Mm. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Αλλά ξέρεις, έχω μια πολύ καλύτερη ιδέα. Θέλω να έρθεις και την άλλη εβδομάδα να μας δώσεις και άλλες ιδέες για τέτοιες συγκεντρώσεις στο σπίτι μας. Είτε για παιδικά πάρτι, είτε για... έτσι, αν έχουμε καλεσμένους τους φίλους μας στο σπίτι. Mm-hmm. Τι λες, θα έρθεις? Ναι. Θα σε περιμένω. Εντάξει. Υπόσχεση. Υπόσχομαι. Τέλεια. Θα τα πούμε λοιπόν με την Ελένη την άλλη εβδομάδα να μας δώσει και άλλες ιδέες. Έτσι, εύκολες, γρήγορες, υγιεινές, γιατί το κοιτάζουμε πάρα πολύ και αυτό, και διασκεδαστικές, γιατί εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ, μόνο που βλέπω αυτό το υπέροχο πολύχρωμο πιάτο. Ευχαριστώ πολύ.
Πάρα πολύ σημαντικό είναι το θέατρο για παιδιά, πόσο μάλλον όταν αυτό συνδέεται με τη σωστή διατροφή. Πώς γίνεται αυτό? Μαζί μου εδώ σήμερα έχω τη Σοφία Κύριου, που είναι η πλέον κατάλληλη να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να συνδέσουμε το θέατρο για παιδιά με τη σωστή διατροφή. Σοφία, καλησπέρα. Η Σοφία μας μιλάει από την Αθήνα και χαίρομαι πάρα πολύ που την έχω εδώ στην παρέα μου σήμερα. Καλώς ήρθες λοιπόν εδώ στο κουτί των θαυμάτων. Καλώς μας έφερες την τροφούπολη τη δική σου εδώ στην καβάλα μας. Καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ χαρούμενη. Καλή αρχή. Να πάτε τέλεια. Η εκπομπή είναι υπέροχη. Έχω ξετριλαθεί με όλο το κόνσεπτ και εύχομαι πολύ καλή αρχή και να δείχνετε τις χρήσιμες πληροφορίες στους γονείς και στα παιδάκια. Να προχωράμε μπροστά. Να πούμε ότι και εσύ είσαι μαμά δύο παιδιών. Είσαι και φρεσκομαμά μάλιστα, γιατί το μωράκι σου είναι ακόμα μωράκι, 6-7 μηνών. Λοιπόν, ναι. Όμως θέλω να μου μιλήσεις για το πρώτο σου παιδί και εννοώ το παιδί που δημιούργησες εσύ με πολύ κόπο εδώ και 10 χρόνια που είναι η Τροφούπολη σαν χώρος, σωστά. Αλλά και ξεκινώντας και από το βιβλίο σου, που είναι ένα υπέροχο βιβλίο, που σαφώς το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και μαζί τόσα χρόνια, αλλά έτσι, και έτσι. Έχει περάσει σε όλο τον κόσμο μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Του Υπουργείου Παιδείας. Παιδείας, σωστά. Λοιπόν. Η Τροφούπολη, λοιπόν, είναι ο μοναδικός εξειδικευμένος παιδότοπος στην Ελλάδα με θέμα τη διατροφή. Μαθαίνουμε στα παιδάκια να τρέφονται σωστά. Έχουμε στόχο να τα μοιήσουμε στην ισορροπημένη διατροφή και στην άσκηση μέσα από τη διασκέδαση και το παιχνίδι. Και όλο αυτό γίνεται από πρωτότυπα παιχνίδια μέσα στο χώρο μας, από διαδραστικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά παιχνίδια, πολύ θεατρικό παιχνίδι, όπως πολύ καλά είπες και πολύ καλά ξέρεις. Κουστούμια, στολές πρωτότυπες, παιχνίδια δράσης, πολύ φαντασία. Με στόχο να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών αμύωτο και μέσα από αυτό να τους περνάμε πολύ σημαντικά μηνύματα. Αυτό γίνεται και μέσα στο χώρο μας, στην Τροφούπολη που βρίσκεται στην Αθήνα. Βρίσκεται όμως και στα προγράμματα τα οποία κάνουμε εμείς στα σχολεία. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα και παρουσιάζουμε το Τροφούπολη at School. Η Τροφούπολη πηγαίνει στο χώρο του σχολείου και κάνει όλο αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι το πιο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διατροφής για παιδιά στην Ελλάδα. Για ηλικίες 3 έως 12 ετών. Και φυσικά και μέσα από τις εκδόσεις μας, ο στόχος είναι ο ίδιος. Το βιβλίο μου Τροφούπολη, όπως γνωρίζεις, είναι ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο διατροφής για παιδάκια άνω των 5 ετών ιδανικά. Έχει πολλή πληροφορία μέσα. Έχει τα πάντα για τη διατροφή, όλες τις κατηγορίες τροφών και με μια πολύ ωραία περιπέτεια με 50 διαφορετικούς ήρωες κόμιξ, τους τροφούλιδες και τους διατροφούλιδες. Τα παιδιά μαθαίνουν τα πάντα για τη διατροφή και διασκεδάζουν με την ψυχή τους μέσα από αυτή τη συναρπαστική περιπέτεια των τροφούλιδων, που διαδραματίζεται στη πιο γευστική πόλη του κόσμου, την Τροφούπολη. Τα είπα όλα με μία ανάσα. Τα είπε όλα με μία ανάσα και εγώ θέλω να πω ότι επειδή έχω πάρα πολλά χρόνια έχω γίνει μέρος αυτής της δράσης και της παράστασης, αλλά και του προγράμματος. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό το πρόγραμμα, είναι και άλλα προγράμματα εξειδικευμένα στο μέλι. Και μετά είναι και τα εποχιακά προγράμματα, βέβαια, πάντα με άξονα, με βασικό θέμα την υγιεινή διατροφή. Έχεις τα χριστουγεννιάτικα προγράμματα και συνεχώς βγάζεις για το περιβάλλον, για την σωματική υγιεινή, για όλα. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, λοιπόν, εκπαιδευτικό, αλλά και διασκεδαστικό. Και αυτό το έχουμε δει και έτσι ζωντανά, εφόσον τόσα χρόνια έχω... Δουλεύουμε μαζί. Δουλεύαμε μαζί. Έτσι, ναι. Τέλεια. Είναι αλήθεια ότι εντάξει, η Τροφούπολη σαφώς δεν μπορεί να έρθει στην καβάλα, τουλάχιστον όχι ακόμα. Όχι ακόμα, γι' αυτό το υπερτόνισα, όχι ακόμα. Αλλά όμως τα προγράμματα, το πρόγραμμα School που κάνει η Τροφούπολη, με όλα τα αξεσουάρ, ταξιδεύει, περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό εγώ το κάνω πρόταση εδώ από την εκπομπή, από το Κουτί των Θαυμάτων, να μπει και στη Σκαβάλα στα σχολεία, γιατί είναι ένα πρόγραμμα εξαιρετικό, που μαθαίνουν τα παιδιά πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή, με την υγιεινή διατροφή, σε σχέση με το παιχνίδι, μάλλον μέσα από το παιχνίδι και μέσα από την ψυχαγωγία γενικότερα. Τη μουσική, το χορό, γιατί έχεις εντάξει στο πρόγραμμά σου όλες τις τέχνες κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Δεν είναι ένα πρόγραμμα, μία απλή παράσταση θεατρική. Έχει πολύ παιχνίδι διαδραστικό. Είναι απόλυτα διαδραστικό πρόγραμμα που αρέσει πάρα πολύ. Μουσικοκινητικό παιχνίδι, θεατρικό παιχνίδι, πολύ φαντασία, διάδραση.
άσκηση και όλα αυτά μέσα σε ένα πρόγραμμα. Μηνύματα για την ισορροπημένη διατροφή, για την άσκηση, για το περιβάλλον, για τη στοματική υγιεινή. Μηνύματα κατά του bullying απέναντι στα παιδιά που πάσχουν από διατροφικές ασθένειες, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από τον κεντρικό μας ήρωα, το Φατούλη, που αντιπροσωπεύει ένα παχύσαρκο παιδί. Πολύ πολύ σημαντικά και σπουδαία μηνύματα που πρέπει να περάσουμε στα παιδάκια μας από πολύ μικρή ηλικία, για να γίνουν όλα καλύτερα στο μέλλον, για να έχουμε ένα καλύτερο κόσμο, γιατί όλα ξεκινάνε από τα παιδιά μας. Και είμαστε εμείς εδώ και το παλεύουμε μαζί όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα. Mm-hmm. Και είναι μια μεγάλη ομάδα και από άξιους επαγγελματίες, παιδαγωγούς, ηθοποιούς και εμψυχωτές γενικότερα. Εγώ όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η ιδέα του να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο, πώς προέκυψε? Ξέρω εσύ ότι είσαι οικονομολόγος ουσιαστικά, έχεις τελειώσει εκεί τα πανεπιστήμια σου, τις σχολές σου, ήσουν αριστούχος κτλ. Πώς προέκυψε κάτι τέτοιο? Η ιδέα αυτή ήταν της μητέρας μου, χρόνια πριν, μπορεί και 15 ετία, μιας και 10 χρόνια ήδη είναι η Τροφούπολη. Χρόνια πριν, επειδή ήταν πολύ έτσι, θειασότης, θα το πω, της ισορροπημένης διατροφής, φανατική οπαδός της άσκησης, δεν μπορούσε με τίποτα να βλέπει παιδιά να τρέφονται ανθυγινά, το οποίο είναι κάτι που το βλέπεις παντού γύρω σου, αν κοιτάξεις. Και πόσο μάλλον σε εμάς στην Τροφούπολη, που πλέον έρχονται τα παιδιά εκδρομή με το σχολείο και βλέπουμε τα σνακ που φέρνουν από το σπίτι να είναι πατατάκια και τρελαινόμαστε. Λοιπόν, αυτό έβλεπε και η μητέρα μου, η οποία ήθελε πάρα πολύ να το αλλάξει και είπε: θα κάνουμε την Τροφούπολη. Θα φτιάξουμε τους ήρωες κόμιξ, θα γράψουμε βιβλία, παραμύθια, παιχνίδια, τραγούδια. Της έλεγα: μαμά, είσαι τρελή, που να πιάσει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα με το σουβλάκι και την πίτσα νούμερο ένα. Και όμως... αλλά να που ήδη μετράει 10 χρόνια από όλη της επιτυχίας στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν θα ρωτήσω, κανονικά σαν Μαρία, αν με πίναμε ένα καφέ έξω, δεν θα ρωτούσα ποτέ πώς προέκυψε το να γράφεις, γιατί ξέρω ότι όλη σου η οικογένεια έχετε συγγραφικές ανησυχίες. Ο μπαμπάς σου είναι στιχουργός, να τα λέμε και αυτά. Η αδερφή σου επίσης στο δικό της το τομέα γράφει πολύ σημαντικά βιβλία. Εσύ οπωσδήποτε με το υπέροχο αυτό βιβλίο και με όλα όσα γράφεις κατά καιρούς, γιατί και οι παραστάσεις είναι δικές σου και όλα είναι δικά σου και είμαι σίγουρη ότι έχεις και άλλα να μας παρουσιάσεις κατά καιρούς. Όμως, γενικά, αυτό πώς το βρίσκεις τώρα, έχει εφαρμογή όλο αυτό και στα δικά σου τα παιδιά? Γιατί σίγουρα τους διαβάζεις όλα αυτά που... Νόμιζα ότι γνώριζα τα πάντα πριν, επειδή δούλευα με τα παιδιά τόσα χρόνια, μέχρι που έγινα μαμά. Και πραγματικά εκεί έτσι, ταρακουνιέσαι λίγο και εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά τους γονείς και το πόσο δύσκολο είναι το έργο της διατροφικής διαπαιδαγώγησης και γενικά της διαπαιδαγώγησης σε όλους τους τομείς. Mm-hmm. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ κόπο, θέλει να είσαι από πάνω, θέλει όμως και τρόπο και θέλει και ανθρώπους να σε υποστηρίζουν και να σε βοηθούν σε όλο αυτό. Πραγματικά η Τροφούπολη σαν βιβλίο... με έχει βοηθήσει, το βιβλίο που εγώ έχω γράψει με έχει βοηθήσει στο δικό μου το παιδί, μέσα από τις ιστορίες, τα διαβάσματά μας και όλες αυτές τις σελίδες με τις πληροφορίες, πραγματικά βοηθάει και τα μικρότερα παιδιά. Δηλαδή, η κόρη μου ακόμα δεν έχει κλείσει τα 3 και ήδη ξέρει όλα τα φρούτα, όλα τα λαχανικά, τις κατηγορίες τροφών, μέσα από όλα τα μεταλλάκια. Δηλαδή, ακόμα και. Μπράβο, πληροφορίες που ούτε εμείς ξέραμε. Εγώ, είναι αλήθεια, πριν ασχοληθώ με την Τροφούπολη, δεν ήξερα κάποιες... τόσες πληροφορίες που ξέρεις πλέον, εντάξει, ναι, αυτό. Τώρα ξέρω. Τώρα ξέρω. Ναι, ισχύει. Ναι. Ισχύει. Μέσα από το παιχνίδι, ειδικά στα παιδιά, όσο τους εξάπτεις τη φαντασία και τα κάνεις όλα παιχνίδι, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Όμως πρέπει να είναι όλα ένα παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό είναι το μυστικό. Τόσο απλό. Και όμως τόσο σπουδαίο. Πρέπει να είναι όλα παιχνίδι. Και όπως το ίδιο πράγμα το οποίο κάνουμε στην Τροφούπολη, πρέπει να κάνουν και οι γονείς μέσα στο σπίτι. Ακόμα και τη διατροφή στο κομμάτι. Πολύ βασικό να τα εντάξουν όλα από πολύ μικρή ηλικία. Όλες τις τροφές που θέλουμε να δουν τα παιδιά μας, ποιες είναι αυτές, οι θρεπτικές τροφές. Ναι. Τα φρούτα, τα λαχανικά, τα ψάρια, αυγό. Όλες αυτές οι τροφές που κάνουν καλό, όσπρια. Πρέπει να τις ξεκινήσουμε από πολύ μικρή ηλικία και να επιμένουμε σε αυτές. Δηλαδή, δεν δίνουμε μία, δύο, τρεις φορές. Κάνουμε μια δοκιμή γευστική στο παιδί μας και επειδή δεν του αρέσει, σταματάμε την προσπάθεια. Η προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ μέχρι να τα καταφέρουμε. Εγώ και στη δική μου την κόρη πάσχισα για να φάει τα φρούτα, τα λαχανικά. Δεν τα ήθελε. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαι τυχερή γιατί έγινε. Όχι, δεν έγινε. Έγινε μετά από κόπο, δηλαδή και προσπάθεια. Ναι. Οπότε οι γονείς πραγματικά έχουν δίπλα τους και εμάς. Είναι το site μας, να το πω. Ναι, βέβαια, εμείς θα τα γράψουμε όλα από κάτω, ούτως ή άλλως. Γιατί εγώ σου είπα,
www.trofoupoli.gr, ναι. Έτσι, το ναι. site που μπορούν να μπουν να διαβάσουν πληροφορίες και άρθρα που θα τους βοηθήσουν πραγματικά στην καθημερινότητά τους με τα παιδάκια τους. Ναι. Το βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί φυσικά σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας και της Κύπρου, που μπορούν να προμηθευτούν. Και τώρα το έχω γράψει εγώ, τι να πω εγώ για το δικό μου, αλλά είναι ένα πάνω... σχέδιο. Δεν πρέπει να λείπει από καμία παιδική βιβλιοθήκη. Πραγματικά ναι. σου λύνει τα χέρια και περνάει όλα αυτά τα μηνύματα που πασχίζουμε σαν γονείς να περάσουμε στα παιδιά μας. Οπότε, ναι. αν λίγο συμβάλλουμε εμείς σαν γονείς σε αυτό, πραγματικά μπορούν να γίνουν σπουδαία πράγματα. Και τι πιο σπουδαίο από το να τρώει ένα παιδάκι θρεπτικές τροφές, να τις προτιμάει, να του αρέσουν. Γιατί, κοιτάξτε, κάπως έτσι ενισχύεται και το ανοσοποιητικό μας με τη σωστή διατροφή. Οπωσδήποτε. Και τώρα είναι μια περίοδος που οι ιώσεις μας βάλουν από παντού, βαλόμαστε μάλλον από παντού, από διάφορους ιούς και όλα αυτά. Οπότε, ναι, η σωστή διατροφή και η ισορροπημένη διατροφή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ό,τι πιο σημαντικό. Εγώ κλείνοντας, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ξέρεις ότι είναι το όνειρό μου και προσωπικά να φέρουμε τα προγράμματα της Τροφούπολης εδώ στην Καβάλα, γιατί πέρα από το ότι ήμασταν μαζί τόσα χρόνια μέχρι που ήρθα εδώ, αλλά είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να γνωρίσουν όλα τα παιδάκια και ναι, θέλω μέσα από αυτή την εκπομπή να γίνει μια πρόταση. Οπότε, έχεις βάλει και εσύ το λιθαράκι σου, να το πω πριν κλείσουμε, έχεις βάλει το λιθαράκι σου σε όλο αυτό, ήμασταν χρόνια μαζί που δουλέψαμε και στην Αθήνα, εννοείται θα δουλέψουμε και στην Καβάλα, δηλαδή δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Όσοι μας ακούνε, συνεργαζόμαστε με όλα τα σχολεία τα δημόσια και με σχεδόν όλα τα ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας. Ναι. Έχουμε ταξιδέψει πολύ στην επαρχία, δεν έχουμε πάει στην Καβάλα, η αλήθεια είναι αυτή, δεν έχουμε προλάβει, δεν τα έχουμε καταφέρει. Τώρα άμα είμαι εγώ εδώ, κάτι θα γίνει. Τώρα όμως, εννοείται τι θα γίνει, δεν το συζητάμε. Θα περιμένουμε τις εντυπώσεις όλων γονέων και εκπαιδευτικών μετά από όλο αυτό το ταξίδι που θα ξεκινήσει σύντομα. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη κουβέντα. Φιλιά πολλά σε όλους σας. Μου λείπετε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Σας αγαπάω πολύ. Είσαι η καλύτερη. Και εμείς, και εγώ, και εγώ. Φιλιά. Bye. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πάρα πολύ ωραία που μας είπε η Σοφία και την ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν εδώ σε αυτή την εκπομπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο και των εκπαιδευτικών και των γονέων ως προς τη σωστή διατροφή των παιδιών και σίγουρα ο καλύτερος τρόπος είναι το παιχνίδι. Μέσα από το παιχνίδι να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν πώς να τρέφονται σωστά και γενικά ό,τι έχει σχέση με το κομμάτι της διατροφής μας. Τα παιδιά χορεύουν πριν ακόμα μάθουν ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι μουσική. Χορός. Ο Ιβάν! Σε μισή ώρα θέλω να σου μιλήσω. Έρχομαι. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες τόσο γρήγορα, που ανταποκρίθηκες σε αυτό το κάλεσμα. Γιατί δεν σου κρύβω ότι έτσι είμαι... Νιώθω, πώς να σου πω, σαν το ψάρι έξω από το νερό με αυτό Μάλιστα. το νέο εγχείρημα που κάνω. Και ξέρω, Ιβάν, ότι είσαι ο κατάλληλος να με βοηθήσεις και να μου δώσεις τα φώτα σου για αυτό το συγκεκριμένο θέμα που σε φώναξα σήμερα. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια από την Αθήνα κιόλας. Σε έχω θαυμάσει σε πάρα πολλές παραστάσεις σου. Έχουμε συνεργαστεί και κατά κάποιο τρόπο σε διάφορα events, σε διάφορα τέλος πάντων, διάφορες παρουσιάσεις. Είμαι και μαθήτριά σου, να το πούμε Μάλιστα. και αυτό. Ναι. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα. Από τις καλές μαθήτριες. Ναι, βεβαίως. Εξελίσσομαι, δεν μπορείς να πεις. Δεν έχω παράπονο, δεν έχω κανένα παράπονο. Εγώ, καταρχάς, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που με κάλεσες στην εκπομπή σου. Μα είσαι ο κατάλληλος. Στα εγγένεια της εκπομπής σου.
Θέλω όμως πρώτα, εγώ σε ξέρω πάρα πολύ καλά, όπως είπαμε σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια, θέλω να σε μάθουν και οι φίλοι μας ποιος είσαι και γιατί είσαι όλα αυτά που είπα, ο ειδικός, ο κατάλληλος, να μου μιλήσεις για θέματα που αφορούν στα παιδιά εδώ στην εκπομπή αυτή που είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Θέλω να μου πεις κάποια πράγματα για σένα από τότε που εσύ ήσουν παιδί. Πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Εγώ ασχολήθηκα με τον χορό στα 6 μου. Το θυμάμαι σαν χθες που μου είχε πάει η μητέρα μου σε μία σχολή χορού στη Μόσχα, στη σχολή του Ντιάγκηλεφ, για να δώσω οντισιόν. Δεν ξέρω, για μένα ήταν αυτονόητο ότι θα ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι του χορού στη ζωή μου, όπως και έγινε εν τέλει. Ξεκίνησες να χορεύεις στη Μόσχα. Μάλιστα. Μετά. Μετά μετακομίσαμε στην Ελλάδα το 1995 όταν ήμουν 10 χρονών και συνέχισα να ασχολούμαι με το χορό στην Ελλάδα πλέον. Πολύ ωραία. Και όλοι οι φίλοι σου, οι συμμαθητές σου, ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα... Με στήριζαν. Πάντα με στήριζαν στην επιλογή μου αυτή. Δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι. Δεν σε θαύμαζαν κιόλα. Πες μου λίγο. Γιατί εγώ ξέρω πως χορεύεις, σε έχω δει πως χορεύεις. Ναι. Και ξέρεις, μου θυμίζει κάπως τον Billy Elliot. Κοίταξε, θα σου πω. δεν έχεις δει όλη την εξέλιξή μου. Είδες το τελικό αποτέλεσμα. Ναι, είναι αλήθεια. Το θέμα είναι ότι για να φτάσεις σε αυτό το αποτέλεσμα περνάς από πάρα πολλά στάδια. Αυτά τα στάδια λοιπόν, οι φίλοι μου τα βλέπανε, καρέ. Ωραία, λοιπόν, και συνέχισες εδώ σε σχολές χορού, σχολές μπαλέτου, μέχρι που έφτασε η στιγμή να το κάνεις επάγγελμα, να το σπουδάσεις. Έτσι ακριβώς. Είχα δώσει εξετάσεις στην Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης των Αθηνών, όπου φοίτησα τα 4 επόμενα χρόνια. Να πούμε πόσο δύσκολο και πόσο πολύπλοκο είναι να μπει κάποιος σε αυτή τη σχολή, οπότε πραγματικά συγχαρητήρια ούτως ή άλλως γι' αυτό. Μετέπειτα είχα δώσει εξετάσεις στην σχολή της Ραλού Μάνου της Αθήνας, είναι το λεγόμενο κέντρο της Ιζαντόρα Ντάνκαν, όπου πήρα και το τελικό μου, ας το πούμε, τρίπτυχο. Ένα πτυχίο καθηγητή χορευτή και χορογράφου. Τέλεια. Και ξέρεις τώρα αυτά που μου λες δικαιολογούν τον τίτλο που έχεις του Διεθνούς Φήμης Χορευτή και Χορογράφου, καθώς έχεις χορέψει και χορογραφήσει τόσο στην Ελλάδα όσο έτσι και στο εξωτερικό. Οπότε είναι πολύ σημαντικές όλες αυτές οι σπουδές. Και τώρα, Ιβάν, θέλω να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Μάλιστα. Γι' αυτό είμαι εδώ εξάλλου. Γι' αυτό είσαι εδώ εξάλλου. Θέλω να μου πεις γιατί ένα παιδί, ας το πάρουμε από τα παιδιά, γιατί ένα παιδί να ασχοληθεί με το χορό. Δεν μιλάμε για τα επαγγελματικά, για το επαγγελματικό επίπεδο. Μιλάμε και για το ερασιτεχνικό ή για την ενασχόληση. Στο πλαίσιο δηλαδή του να κάνει κάτι, μια εξωσχολική δραστηριότητα. Κοίταξε να δεις, πέραν αυτού, ο χορός είναι μία μορφή εκτόνωσης. Μέσω του χορού μπορείς να ξεπεράσεις πάρα πολλά προβλήματα, είτε σωματικά, είτε ψυχολογικής φύσεως προβλήματα. Ο χορός είναι ένα μέσο εξωτερήκευσης των πιο βαθέων σου συναισθημάτων και αναγκών, που υπό άλλες συνθήκες πολύ απλά δεν θα μπορούσες να τα εκφράσεις με διαφορετικό τρόπο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάθε μορφή τέχνη, όχι μόνο στο χορό. Ναι. Αυτό. Αυτό είναι αλήθεια που λες, γιατί εντάξει, και στο θέατρο που ξέρω εγώ, το θεατρικό παιχνίδι και το παιδί, η ενασχόληση του παιδιού με το θέατρο, ακριβώς αυτό το σκοπό εξυπηρετεί, τον εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του και γενικά νομίζω ότι ο χορός ασχολείται και με τη λεπτή κινητικότητα, γενικά με κινησιακά θέματα. Για πες μου λίγο πάνω σε αυτό. Σαφώς μπορεί να λειτουργήσει και ως θεραπευτικών μέσων ο χορός. Το παιδί καλείται μέσω του χορού να λειτουργήσει μέσα σε σύνολο και αυτό τον βοηθάει στην κοινωνικοποίηση, θα έλεγα, διότι έχει παρατηρηθεί πολύ έντονα το φαινόμενο παγκοσμίως
της απομόνωσης ενός ατόμου. Όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη τεχνολογική φύσεως εξέλιξη, η οποία επηρεάζει τα παιδιά, κατά την άποψή μου, έτσι, κατά την ταπεινή μου άποψη, αρνητικά. Βέβαια, και στην επικοινωνία και σαφώς, στην έκφραση. Σαφώς. Βέβαια, η απομόνωση με τα. Και ο χορός είναι ένας τρόπος ώστε να μπορεί να ξεπεράσει τέτοιου είδους εκτόνωσης και επικοινωνίας. Ακριβώς. Ακριβώς, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Πες μου λίγο, πιστεύεις ότι ο χορός έχει ημερομηνία λήξης? Όχι, όχι. Δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, ακόμα και όταν ένας άνθρωπος δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το χορό, μπορεί ξαφνικά σαφέστατα να έρθει στα 40 του να σου πει στα 40, στα 50. Όχι, όχι, ο χορός δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δεν υπάρχει ηλικιακός προσδιορισμός. Εγώ προσωπικά έχω μαθητές, κάθε ηλικίας μαθητές. Εντάξει, αρκεί να μην υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, έτσι θα πρέπει να... Εντάξει, νομίζω ότι ένα σαραντάρι δεν έχει να γίνει πρίμα μπαλαρίνα μια σαραντάρα, ας πούμε, σίγουρα. Περισσότερο για τη γυμναστική. Για τη γυμναστική και για την προβολή. Ναι. Θα επιμείνω σε αυτό, για την προβολή των συναισθημάτων και των προβλημάτων του κάθε ανθρώπου. Ήθελα να σε ρωτήσω, αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικία, μια σωστή ηλικία, μια καλή ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί να ασχολείται με το χορό, είτε αυτό είναι μπαλέτο, είτε ενόργανη, είτε σύγχρονο, κάθε στυλ χορού, και κατά πόσο αυτή η μορφή εκγύμνασης καταπονεί το σώμα? Μάλιστα, όσον αφορά την πρώτη σου ερώτηση, πιστεύω ότι ένα παιδί θα μπορούσε να ασχοληθεί από πολύ μικρή ηλικία με τον χορό. Εγώ προσωπικά έχω μαθητές από 3,5-4 χρονών περίπου. Όσον αφορά την δεύτερη σου ερώτηση, αντιθέτως πιστεύω ότι ο χορός βοηθάει στην ανάπτυξη, εφόσον υπάρχει σωστή προσέγγιση. Από την άποψη του χορογράφου εννοείς, του δασκάλου. Του εκάστοτε, ναι, δασκάλου. Ξέρεις, το όνειρο των γονέων που γράφουν τα παιδάκια τους στο μπαλέτο, τα κοριτσάκια, ναι, τους κυρίως, είναι να τα δούνε με πουέντ και τουτού. Και δεν σου κρύβω ότι είναι το όνειρο όλων των κοριτσιών, μικρών και μεγάλων. Μάλιστα, αυτό το γνωρίζω. Το ονομάζω μάλιστα χαϊδευτικά το σύνδρομο της Μπάρμπης. Πραγματικά. Κοίταξε να δεις. Στο να φορέσει ένα κορίτσι πουέντ, απαιτείται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκγύμνασης. Σχολές στο εξωτερικό φοράνε πουέντ στις μαθήτριες όταν πλέον το σώμα τους έχει διαμορφωθεί. Και μιλάμε για 4-5 ώρες χορού την ημέρα. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που δεν έχει διαμορφωθεί ένα παιδικό σώμα, καλό είναι να μην φοριούνται πουέντ. Διότι μπορούν να προκαλέσουν μακροχρόνια προβλήματα. Μυοσκελετικά. Σαφώς. Ναι. Από χονδροπάθεια μέχρι ρήξη χιαστών, ρήξη μηνίσκου. Λογικό. Μας χαλάς το όνειρο, αλλά δεν πειράζει. Θα τις πάρω στο σπίτι μου τις πουέντ για διακοσμητικούς λόγους, να τις κρεμάζω έτσι να τις βλέπω. Αυτό γίνεται. Τι δεν φόρεσα ποτέ στη ζωή μου. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel.
river running free. You know how I feel. Blossom on a tree. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Ωραία τα είπαμε για τα κοριτσάκια. Τώρα όμως θέλω να μου πεις και για τα αγόρια. Γιατί και εσύ τότε που ξεκινούσες σαν μικρό αγοράκι, τώρα σαν ενήλικας άντρας, αλλά τότε σαν μικρό αγοράκι, πες μου λίγο, ποια είναι η αντιμετώπιση των αγοριών, των γονιών μάλλον, στο να φέρουν τα παιδιά τους στο μπαλέτο ή στο χορό γενικά. Κοίταξε να δει, όσον αφορά τα αγόρια, θα ήθελα να το ξεκινήσω από αλλού. Ναι. Υπάρχουν, αυτό ίσως δεν το γνωρίζει ο κόσμος, υπάρχουν ομάδες στο εξωτερικό και πάλι, ομάδες μπάσκετ, ομάδες ποδοσφαίρου, ναι, που κάνουν κλασικό μπαλέτο. Ναι. Αυτό γίνεται, ναι, 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 αυτό γίνεται, ναι, για να μπορούν να έχουν οι παίκτες συντονισμό των κινήσεων μέσα στο γήπεδο, γιατί την ώρα μιας παράστασης χορού δεν έχεις την ευχέρεια στο να κοιτάξεις το τι κάνει ο διπλανός σου την εκάστοτε στιγμή. Κατάλαβα, κατάλαβα. Δηλαδή αναπτύσσεται η περιφερειακή σου όραση. Σωστό. Ακριβώς. Σωστό. Και αυτό ακριβώς προσπαθούν να επιτύχουνε και αυτές οι μεγάλες ομάδες. Ίσως μεγάλοι ποδοσφαιριστές έχουν δηλώσει ότι ασχολήθηκαν με το κλασικό μπαλέτο για το λόγο αυτόν, για να μπορούν να έχουν συντονισμό των κινήσεων και να λειτουργούν ως ένα σώμα μέσα στο γήπεδο. Μήπως εκεί οφείλεται έτσι και αυτή η πλαστικότητα, η ελαστικότητα που έχουν στις κινήσεις σαφέστατα, τους. Σαφέστατα. Και λέω, βλέπω εκεί που κάνουν εκεί τα rebound και όλα αυτά και λέω, μπράβο! Σαφέστατα. Να λοιπόν το μυστικό που κρύβεται στο χορό. Όλα είναι ένας χορός. Ναι, ακριβώς. Όλα είναι ένα puzzle λοιπόν. Όλα στη ζωή είναι χορός. Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι άλλο να σου πω τώρα για όλα αυτά τα υπέροχα που μου είπες. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά έχω τόσες ερωτήσεις στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω με ποια να συνεχίσω. Με τη σειρά. Με τη σειρά. Λοιπόν, βλέπω με μεγάλη χαρά, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο χορός, τα νέα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, να χορεύουν όλο και περισσότερο. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπω και στις εφαρμογές, στα social media, στο TikTok, ας πούμε, τώρα που έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας, βλέπω όλους τους νέους, τους έφηβους κυρίως, και τους μεγαλύτερους όμως σε ηλικία, να κάνουν χορογραφίες, ξέρεις, να συναγωνίζονται ποιος θα το κάνει καλύτερα. Βλέπω μεγάλες stars όπως η Σακίρα, η Τζένιφερ Λόπεζ, όλες αυτές να αναπαράγουν χορογραφίες έφηβων κοριτσιών και αγοριών. Και δεν ξέρω, εμένα σαν θέαμα μου αρέσει πάρα πολύ. Εσύ πώς το βλέπεις σαν χορογράφος πια, έτσι, εντάξει, το χορευτής, ξέρουμε, χορεύεις καταπληκτικά, αλλά σαν χορογράφος, πώς το νιώθεις, το βιώνεις όλο αυτό? Έρχονται παιδιά και σου λένε να κάνουμε χορογραφίες. Σε καθημερινή βάση, όσο μάλλον όταν έρχονται γονείς και μου λένε ότι το παιδί είναι ταλέντο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία χορεύει στο σπίτι.
το τι μπορεί να κάνει. Ναι, το κλασικό. Κοίταξε να δεις, όχι, το βλέπω πολύ θετικά, πέραν της πλάκας. Χαίρομαι που υπάρχει αυτού του είδους εξέλιξη, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Κάπως έπρεπε να μπει στη ζωή μας, ακριβώς, ας πούμε, και ξέρεις χαίρομαι τώρα... που υπάρχει, διότι ο χορός μέχρι και πριν από λίγα χρόνια στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για... Ας μιλήσουμε για το κομμάτι της Ελλάδας. Ναι. Δυστυχώς ήταν μία μορφή υποστηρικτικής τέχνης. Ναι. Και χαίρομαι που έστω μέσω των social media έχει βγει μπροστά. Παίρνει, ακριβώς, αρχίζει και παίρνει τα πάνω του. Και το ρόλο που θα έπρεπε να έχει, πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί όπως είπες, σαφέστατα, ο χορός βρίσκεται στην καθημερινότητά μας, σαφέστατα, σε οτιδήποτε κάνουμε. Όχι μόνο ο χορός, η κάθε μορφή τέχνης, αυτό θα ήθελα να το τονίσω. Και όταν, ναι, όταν λέω τέχνη, δεν εννοώ απαραίτητα την ζωγραφική ή την μουσική ή τον χορό συγκεκριμένα. Το να οδηγείς ταξί είναι τέχνη. Αυτό που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή είναι τέχνη. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να κάνω εγώ. Το να είσαι ψαράς είναι τέχνη. Ναι. Όλα λοιπόν στη ζωή είναι τέχνη. Και μέσω της τέχνης μπορούν να ξεπεραστούν πάρα πολλά προβλήματα παγκοσμίως. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι έχεις συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους χορογράφους και χορευτές και της χώρας, αλλά και εδώ όσον αφορά στη δική μας περιοχή, τόσο σε καβάλα όσο και σε δράμα. Είσαι εξαιρετικά δραστήριο σε ομάδες μικρών, μεγαλύτερων και μεγαλύτερων παιδιών. Καθώς όλοι παιδιά είμαστε, Ιβάν. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω, να τα πούμε και αυτά. Πες μου, πώς θέλεις να κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα? Θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στους γονείς που προβληματίζονται σχετικά με το να πάνε τα παιδιά τους για χορό, για μπαλέτο, συνήθως που τα ξεκινάνε από πιο μικρά? Πώς θέλεις, τι θα ήθελες να τους πεις? Θέλω να επανέλθω στην αρχική μου δήλωση, λέγοντας ότι είναι προτιμότερο ένας άνθρωπος, δεν θα μιλήσω μόνο για τα παιδιά, κάθε ηλικίας να διοχετεύσει την ενέργειά του σε κάτι χρήσιμο, που ονομάζεται τέχνη. Ως γνωστόν, πάρα πολλά προβλήματα και πολλές αρρώστιες οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες. Ναι. Ο χορός, λοιπόν, είναι ένα μέσο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Πολύ ωραίο, πολύ σωστό. Αρκεί να το καταλάβουν όλοι, γιατί ειδικά όσον αφορά στις τέχνες, νομίζω ότι η άποψη των περισσότερων είναι μόνο για διασκέδαση. Ενώ στην ουσία είναι πρώτα θεραπευτικοί λόγοι. Είναι μέχρι να ασχοληθούν. Ακριβώς, μέχρι να ασχοληθούν. Ναι. Ακριβώς, αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα. Ναι, εμείς καλά. Θα τα πούμε στο μάθημά μας το Σάββατο. Θα σε περιμένω οπωσδήποτε. Βεβαίως, γιατί είμαι και πρίμα μπαλαρίνα, βεβαίως. Λοιπόν, μέχρι τότε όμως θέλω να μου πεις, πού αλλού μπορούμε να σε βρούμε? Γιατί εγώ έρχομαι στο Yoga Basement στη Δράμα, αλλά όμως δεν είσαι μόνο εκεί, είσαι παντού. Mm. Έχουμε γράψει βέβαια όλα σου τα στοιχεία κάτω από τη συνέντευξή μας, αλλά δώσε μας τα media σου. Θα αφήσω όλα τα προσωπικά μου στοιχεία. Βεβαίως. Ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Γιατί... και όποιος άλλος θέλει, εννοείται. Εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν υπέροχα. Στις βόλτες που κάνουμε, βρήκαμε τον κύριο Γιαννόπουλο. Ο κύριος Γιαννόπουλος είναι ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Μας είπε πάρα πολύ όμορφα πράγματα για το κουτί μας και γενικά πολύ χρήσιμα πράγματα που πρέπει όλοι να ξέρουμε. Για να δούμε τι μας είπε. Πώς είναι η καθημερινότητα των παιδιών που φιλοξενούνται στο Χαμόγελο? Όπως είναι η καθημερινότητα κάθε πολύτεκνης οικογένειας. Δεν διαφέρει σε τίποτα.
Αλλά πριν πούμε αυτό, θα ήθελα, επειδή μιλάτε για θαύματα, θα σας μιλήσω για ένα θαύμα. Για ένα θαύμα που το έχει καταλάβει η ελληνική κοινωνία, το έχει δεχτεί και το έχει αγκαλιάσει. Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν, ήταν ένα παιδί, το οποίο το λέγανε Ανδρέα. Αυτό το παιδί παρουσίασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, αποφάσισε την τελευταία σελίδα του ημερολογίου του να γράψει την τελευταία του επιθυμία να δημιουργεί το χαμόγελο του παιδιού. Και έλεγε λοιπόν στο τέλος, αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε. Και έγινε το θαύμα. Δημιουργήθηκε το χαμόγελο, ένωσε τις υγιείς δυνάμεις αυτής της χώρας που δόξα τω Θεώ υπάρχουν και κόντρα σε αυτούς που λένε τα έχουμε χάσει όλα, δεν έχουμε χάσει τίποτα. Και στις δημόσιες υπηρεσίες παντού υπάρχει λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη διαφορά. Άρα λοιπόν αυτό το θαύμα που λέγεται το χαμόγελο του παιδιού, δημιούργημα ενός παιδιού, συνεχίστηκε από τους ανθρώπους καθημερινούς, τους ανθρώπους της δημόσιας και των νοσοκομείων, των δήμων, των περιφερειών, του ΕΚΑΒ και όλων αυτών οι οποίοι κάνουν με αυταπάρνηση τη δουλειά τους. Αυτό το θαύμα λοιπόν πρέπει να το συνεχίσουμε. Στη Νέα Ηρακλήτσα του Δήμου Παγκαίου, πόσα παιδιά φιλοξενούνται? Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 19 παιδιά. Άλλωστε η νέα νομοθεσία ορίζει όχι πάνω από 20, γιατί μερικές φορές χρειαζόταν να έχουμε περισσότερα παιδιά, γιατί πιεζόμαστε να μην χωρίσουμε αδέλφια. Χωρίς ταμπέλα, όπως θα δείτε, γιατί δεν θέλουμε να βάζουμε ταμπέλα στα παιδιά, έστω και είναι καλό. Και τυχαία τώρα που μιλούσαμε, έφευγαν ένας κοινωνικός λειτουργός, μια κοινωνική λειτουργός και μια ψυχολόγος, να πάνε να κάνουν σύνδεση με μια οικογένεια για αναδοχή. Γιατί από το καλό, που είναι το σπίτι φιλοξενίας των παιδιών, είναι το καλύτερο που είναι η ευλογία μιας οικογένειας, είτε με αναδοχή είτε με υιοθεσία. Και αν μπορεί να γίνει η αποκατάσταση πάλι των παιδιών με την οικογένειά τους. Και αυτό που κάνει το χαμόγελο, πραγματικά το τελευταία χρόνια έχει κάνει ένα θαύμα σε αυτό, είναι ότι έχουμε αποκαταστήσει μαζί με τις υπηρεσίες, αλλά με τη δουλειά που γίνεται κυρίως από το χαμόγελο, παιδιά που η οικογένειά τους λειτουργήσε, άρχισε να λειτουργεί καλά και με την εποπτεία και τη στήριξη κατάφεραν και πήραν τα παιδιά, περίπου 400 παιδιά το τελευταίο διάστημα έχουν αποκατασταθεί. Και αυτό είναι ότι το σημαντικότερο υπάρχει για την αποδηματοποίηση. Χωρίς ταμπέλες, χωρίς φωτεινές επιγραφές, αλλά με δύο σημαίες, οι οποίες τι σηματοδοτούν, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί πριν από και αρκετό καιρό εδώ είχε γίνει η ονοματοδοσία και της οδού Νέλσον Μαντέλα. Ο Γιάννης ο Σιμεωνίδης, ένας άνθρωπος που ήρθε από την... δούλεψε όλα τα χρόνια, όλη τη ζωή του στην Νότια Αφρική, και που αγαπούσε, όπως αγαπούσε και την Ελλάδα, φεύγοντας από την ζωή και μάλιστα σε ηλικία 67 χρονών, δηλαδή νέος. Δεν περίμενε κανένας ότι ένας άνθρωπος στην ηλικία των 67 χρονών θα έχει κάνει διαθήκη. Είχε αφήσει λοιπόν στο χαμόγελο του παιδιού τις δύο βίλες του, γιατί βίλες είναι αυτές, μέσα στην πολύ ακριβή περιοχή της Ηρακλήτσας. Και το μόνο που ζητούσε είναι να κρατήσουμε μια ταμπέλα που γράφει, που είναι αφιερωμένη στον Νέλσον Μαντέλα, τον οποίο υπεραγαπούσε για το έργο και τη ζωή που έκανε. Το πιο σημαντικότερο από όλα είναι οι γείτονες. Είναι οι γείτονες που αγκαλιάζουν και νιώθουν τα παιδιά ότι είναι και δικά τους παιδιά. Μια ευχή για το κουτί των θαυμάτων. Το κουτί των θαυμάτων να γίνονται κάθε μέρα θαύματα για τα παιδιά και να γίνονται θαύματα πραγματικά όμως. Τι εννοώ, να έχουν ουσία και αποτέλεσμα και όχι τα φαινομενικά θαύματα και όχι αυτά που είναι απλώς μια φούσκα η οποία τη σκάς και τελείωσε, και να έχουν αποτέλεσμα συνέπεια και συνέπεια. Για οτιδήποτε να είναι αυτό το θαύμα, για οποιοδήποτε λόγο, την οικογένεια, στο σχολείο, οπουδήποτε ένα παιδί διαπρέψει, όλα αυτά τα θαύματα που γίνονται και βλέπουμε παιδιά να προχωράνε τη ζωή τους, να πρέπει να γίνονται καθημερινά και με ουσία. Αυτό λοιπόν ήταν το κουτί των θαυμάτων. Αν θες και εσύ να έρθεις εδώ, να διασκεδάσεις, να παίξεις και να μάθεις, δεν έχεις παρά να μας καλέσεις στα τηλέφωνα του σταθμού μας και στα social media της εκπομπής. Μέχρι το άλλο Σάββατο, πολλά φιλιά!